Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα έχει ο Λευτέρης Συμβουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Με αιχμή το θέμα των επιδοτήσεων για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος είναι μείζον θέμα. Καλησπέρα Λευτέρη. Καλησπέρα Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής που θα ξεσηκώσει η θύελα ως προς τις συζητήσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Βαγγέλης Σιμανδράκος, καλείται από τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές να καταθέσει στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, αν οι πληροφορίες είναι σωστές, η οποία κινήθηκε αυτεπαγγέλτως, στο πλαίσιο μιας ποινικής υπόθεσης σε σχέση με τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Σιμανδράκος, θυμίζω ότι ήταν πρόεδρος στο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, ενώ από μήνες τώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούσε την παραίτησή του. Δεν μπορούσαν να τον πάψουν, θυμίζω, λόγω του γεγονότος ότι είχε προσληφθεί με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Ο κύριος Σιμανδράκος σήμερα ερευνάται από τις αρχές, καλείται στον πνευματοδίκη να καταθέσει στη διερεύνηση της υπόθεσης για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα για τα δικήματα της απίθειας και της παράβασης καθήκοντος. Κατερίνα, θυμίζω μόνο ότι από την πρώτη δόση των επιδοτήσεων που έπρεπε να έχουν καταβληθεί τον Οκτώβριο του 2023, εκείνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι αυτές ήταν μειωμένες κατά 88 εκατομμύρια. Θυμίζω επίσης δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για σαπίλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για ένα σύστημα το οποίο θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, ενώ σας πηγαίνω ακόμη και πιο πίσω στις έρευνες τις δικαστικές, οι οποίες γίνονται για τις δηλώσεις από κτηνοτρόφους εκτάσεων, οι οποίοι λαμβάνουν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν στην ιδιοκτησία τους τις περιουσίες αυτές, τα κτήματα αυτά που να δικαιολογούν τις επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις που λαμβάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου για μια υπόθεση που απασχολεί εδώ και 3 μήνες την τοπική κοινωνία, διότι είδαν όλοι 40 με 50% μειωμένες τις επιδοτήσεις που έλαβαν σε σχέση με πέρσι και μπορεί και 60-70% σε σχέση με πριν μια δεκαετία. Δηλαδή πήραν ψίχουλα, από 1.000 ευρώ κάποιος πήρε 300 φέτος, να το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ένας ύποπτος ο οποίος ερευνάται και αυτός δεν είναι άλλος από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.